Ένα μωρό 4 χρονών βιώνει επί 3 χρόνια βία. Τι κάνει το κράτος της Κύπρου γι' αυτό? Τίποτα. Κατήγγειλε επιθέσεις και άσεμνες πράξεις μπροστά στο παιδί. Η μητέρα έφτασε στο σημείο να σηκώνει τη φούστα και να δείχνει τα εσωρουχά της. Το γραφείο ευημερίας δεν έχει απαντήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Τι έκανε το γραφείο ευημερίας για να προστατέψει το παιδί? Τίποτα. Έκανα αίτηση να ανταλλάζουμε το παιδί μόλις 600 μέτρα πιο πέρα, όπου η παρουσία κόσμου θα απέτρεπε τις απαράδεκτες καταστάσεις. Η μητέρα έγραψε ότι δεν συμφωνεί, γιατί φοβάται να περάσει το δρόμο, δείχνοντας ότι θέλει να συνεχίσει όλο αυτό. Στην απόφαση, η δικαστής έγραψε ότι «ειλικρινά απαξιώνω να αναφερθώ». Επίσης είπε ότι «δεν μπορεί να βάλει το παιδί σε ενδεχόμενη ταλαιπωρία» και απέρριψε την αίτηση. Άρα επιθέσεις και άσεμνες πράξεις, καμία ταλαιπωρία. Να πάει το παιδί 600 μέτρα πιο πέρα, ενδεχόμενη ταλαιπωρία. Τι έκανε το οικογενειακό δικαστήριο για να προστατέψει το παιδί? Τίποτα. Κατήγγειλα στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία απέστειλε επιστολή αναφέροντας «παράγοντες υψηλής επικινδυνότητας που χρήζουν άμεσης επέμβασης». Η Επίτροπος δεν έχει απαντήσει εδώ και 11 μήνες. Τι έκανε η Επίτροπος για να προστατέψει το παιδί? Τίποτα. Κατήγγειλε τη γιαγιά για επίθεση στον αστυνομικό σταθμό Αραδίπου. Η αστυνομία δεν προχώρησε σε δίωξη γιατί η κατηγορούμενη είπε ότι δεν το έκανε. Προχώρησα με ιδιωτική ποινική δίωξη. Η γιαγιά κρίθηκε ένοχη για επίθεση και εξύβριση που έγινε ενώπιον του παιδιού. Τι έκανε η αστυνομία για να προστατέψει το παιδί? Τίποτα. Το ανώτατο δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση τριών δικαστών, αποφάσισε ότι όλα έγιναν καλώς και με γνώμονα την ευημερία του παιδιού και δεν χρειάζεται να εξετάσει κανένα λόγο έφεσης. Τι έκανε το ανώτατο για να προστατέψει το παιδί? Τίποτα. Δικαιοσύνη επιτεύχθη. Στο επόμενο βίντεο, παραποιήσεις δικαστικών εγγράφων.